το δεύτερο, το ημίχρονο. 32-45 χάνει ο Απόλλωνας, κερδίζει ο Παναθηναϊκός που προτιμάται. Ο οποίος Παναθηναϊκός θα τον κάρει να έχει την μπάλα, εκδηλώνει και την πρώτη επίθεση του τρίτου δεκαλέπτου. Κατάμε στην περιβόλα, έχουν κάποιες βραβεύσεις στην ανάπαυλα του ημίχρονου. Για να δούμε τώρα Παναθηναϊκός. Με τον Λάσμε καρφώνει. Με τον Λιανό και η μονομαχία έληξε υπέρ του ξένου του Παναθηναϊκού. Προσπάθησε να πάρει ένα έξυπνο φάουλο ο Λιανός, δεν τα κατάφερε. Ο Απόλλωνας με τον Μακόλουμ στην επίθεση. Ωραία παλιά. Α, δεν πρόλαβε. Ήταν λίγο πιο ψηλή. Αλλά σε σκέφτηκαν πάρα πολύ καλή. Σε αποτέλεσμα όμως δεν το είχαμε το θετικό. Την μπάλα στο Παναθηναϊκό. Στην επαναφορά από τον Κάρι. Την έχει την μπάλα τώρα ο Ρόκο Ούκιτς. Περνάει τη σέντρα του γηπέδου. Ο Κάρι πάλι. Τσαρτσαρίς. Κάρι. Ούκιτς. Σκριν από το Λάσμε. Ο Ούκιτς στο Διαμαντίδη. Δεν κάνει το τρίποντο. Ο Κάρι μόνος του. Και αστοχεί την μπάλα από τα χέρια του, από τα χέρια του Λάσμε έξω. Μπάλα στον Απόλλωνα. Στην επαναφορά ο Λιανός. Για το Μακόλου. Δείχνει το σχέδιο που θα ακολουθήσουν. Κατεβάζει την μπάλα. Μαρκάρεται από τον Ούκιτς. Η μπάλα έχει χτυπήσει τα πόδια του Λάσμε, οπότε έχουμε ανανέωση χρόνου. 24 δευτερόλεπτα ολόκληρα στη διάθεση του Απόλλωνα Πάτρας για να εκδηλώσει την επίθεση. Επαναφέρει ο Γκραντ για τον Τέρνερ στον Γιάννη Ανώ. Αυτός έξω από τα 6-5 μπαίνει μέσα στους 2 πόντων έστω. Και είναι το πρώτο καλάδι του δευτερού ημιχρόνου. 34-47. Η μπάλα στα χέρια του Ούκιτς, οργανώνει την επίθεση του Παναθηναϊκού. Τσατσαρίς, η μπάλα χτυπάει στα πόδια του Λιανού. Επαναφορά στη απ' τη γραμμή. Ο Κάρι, το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, θα επαναφέρει την μπάλα. Δίνει στον Ούκιτς. Τσατσαρίς, Διαμαντίδης από την κορφή της ρακέτας. Σουτ για 3 πόντους, άστοχο, η μπάλα όμως το rebound. Μακρινό rebound από τον Γκάρι, πάλι Τσατσαρίς, Ούκιτς. Ο Ούκιτς για ελεύθερο τρίποντο, άστοχο, ευστοχή. Και κάνει το σκορ 50-34. Πρέπει γενικά να πάει πολύ καλά μακριά από την ρακέτα ο Παναθηναϊκός. Τα ποσοστά ευστοχίας και στα τρίποντα και στα τρίποντα είναι πάρα πολύ καλά. Πρέπει να προσαρμόσει την άμυνα νομίζω. Είτε να πιέσει με μια ζώνη, δεν ξέρω τι ακριβώς. Θα πρέπει πάντως να μην δίνει τόσο εύκολα σουτ στους παίκτες του κύριου Πετρουλάκη. Ευστοχή τώρα από όλα σπαθούμε με τον Γκραντ, κάνει το σκορ 36-50. Τσατσαρίς μπαίνει μέσα, Λάσμε, Διαμαντίδης, Κάρι, ελεύθερο τρίποντο και ευστοχή. 53-36, πάει να ξεφύγει το σκορ πολύ νωρίς. Είμαστε ήδη στους 17 πόντους διαφορά. Πρέπει να βρει λύση. Κάποια λύση. Ένα time out ίσως θα είναι. Δεν εννοώ. Έχει χρόνο ακόμα, αλλά θα πρέπει γενικότερα. Ναι, ναι, ξεφεύγει λίγο. Φάουλ. Καλάθι και φάουλ μετράει. Από τον Γκραντ, αν δεν κάνω λάθος. Ο Έρικ Μακόλουμ. Ο Μακόλουμ. Ο οποίος πήρε τη διοίκηση, έκανε το σώσο στον αέρα και το φάουλ. Από τον Τσατσαρί. Νομίζω ότι έχει δικαίωμα για μια βολή ο Έρικ Μακόλουμ. 38-53. Μακόλουμ στη γραμμή του ελευθέρων βολών για να εκτελέσει το φάουλ. Ευστοχή. 39-53. Ο Διαμαντίδης έχει την μπάλα κάτω από το κέντρο του γηπέδου. Μαρκάρεται από το Λιανό, Τσαρτσαρίς. Φάουλ, κερδίζει φάουλ από τον Λιανό. Και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Η ατμόσφαιρα παραμένει εξαιρετική. Κατάμε στην περιβόλα για να δούμε. Το Κάρι απ' έξω για τον Διαμαντίδη που βγαίνει τα σκρίν. Προσπάθουν να κλέψουν ακόμη. Δεν καταφέρει ούτε για ποιον Διαμαντίδη. Κάνει την δύση. Υπάρχει φάουλ από τον Γιάννη Ανώ. Πραγματικά γιορταστική ατμόσφαιρα σήμερα θα λέγαμε στο γήπεδο της περιβόλας. Αυτό σαν γιορτή, γιατί είδαμε ότι και τα αναμνηστικά φουτζάκια στην αρχή
Ολυμπιακός φέτος ο Απόλλωνας αντιμετωπίσει πάρα πολλά παιχνίδια σαν γιορτή και το έχει δείξει. Ας ευχηθούμε να συνεχίσει έτσι. Η μπάλα πάντως τώρα είναι στο Τέρνερ, μέσα στη ρακέτα, μαρκάρεται από τον Λάσμε. Ωραίο καλάθι, πολύ ωραίο καλάθι. Γύρισε πολύ ωραία ο Λάρι Τέρνερ. Κατέβηκε η διαφορά στους 22 πόντους, 41-53. Στους 12, συγγνώμη, πω. 22 πολύ πήγαμε ρε. Ήτανε, ναι, ξέφυγα πολύ εγώ. Άλλο είχα στο μυαλό μου εκείνη τη στιγμή. Πάμε, Ούκιτς κατεβάζει την μπάλα, τρίποντο, μακριά, για να δούμε. Άστο ριμπάουντ από ποιον, από τον Γκάρι. Νέα θέση για τους πράσινους είναι η Αχίλιος Τέρνα για τον Απόλλωνα. Δύο μάλλον είναι. Μία ένα ριμπάουντ και άλλο είναι τα υψηλά ποσοστά που έχει ο Παναθηναϊκός και που δεν έχει ο Απόλλωνα. Ανανέωση χρόνου για τον Παναθηναϊκό, η μπάλα στα πόδια του Τέρνα. Καινούρια 24 δευτερόλεπτα. Κατεβάζει την μπάλα για να δούμε για τον Διαμαντίδη μακριά τη στάδια αυτός. Μπαίνει στην ρακέτα, δίνει έτσι τον Κάρι νομίζω. Δεν έχω καλή αυτή γωνία. Ήταν ο Ούκετς. Αστόξελα ριμπάουν και πάλι πράσινη. Ο Λάσμε, ο Σαντζάς το κύριε ριμπάουν τον Διανό αυτή τη φορά. Προσπαθεί να τρέξει ο Απόλλωνας Διανός για τον Πέτροβιτς τρίποντο. Προσπάθει Διανός δεν κατάφερε καρτσαρί στο ριμπάουν και κατοχή για τον Παναθηναϊκό. 5 λεπτά και 20 δεύτερα πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. 41-53. Πάλι ο Διαμαντίδης κατεβάζει στην μπάλα. Έχει πάρει το ρόλο του οργάνωτη σε αυτό το ημίχρονο. Ό,τι μπορούσε να κάνει για να γίνει το φάουλ ο Έρικ Μακόλουμ, χέρια έπιασε. Ευτυχώς που δεν τον άφησε να σηκωθεί εδώ που τα λέμε. Να εκτελέσει πολλές. Αλλαγή του Αντιμαντίδης έξω, Ράμπος μέσα. Ακούνε τα συνθήματα των ομάδων Παναθηναϊκού, περίπου 300 άτομα είναι στην περιβόλα. Αλλά είναι αυτά τα οποία ακούγονται συνήθως πιο πολύ σήμερα τουλάχιστον από τους ομάδους Παναθηναϊκού, από Απόλλωνα Βαγρών. Λάσμε έστρεχος στην πρώτη βολή, 41-54. Συν 14 για τον Παναθηναϊκό. Ο Απόλλων Πάτρας είναι στην επίθεση. Ο Μακόλουμ έχει την μπάλα. Μισθή, κόβει ο ωραία. Ατυχία για τον Απόλλων να χάνει την μπάλα και ο Κάρι σημειώνει το 56-57-41. Time out αυτή τη στιγμή. Θα κάνουμε μια διακοπή προκόπη να ακούσουμε χωρικούς μετάδοσης. Ford Lazar, να το ετοιμάσουμε.